Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και όπως είδατε θα δούμε το πρόβατο που έχει με ρέψει και κάποια άλλα πράγματα γι' αυτό, να το και αυτό βόσκει. Αρχικά θέλουμε άλλους 5 με 6 συνδρομητές για να γίνει και η κλήρωση του giveaway. Και πάμε τώρα στο κυρίως βίντεο και στο πρόβατο. Και να είμαστε με το πρόβατο, όπως βλέπετε έχει με ρέψει, κάθεται να το χαϊδεύουμε, να το και να είναι καλό, δείτε. Άμα κάτσει και πιο ήσυχο δηλαδή. Δείτε, τα κέρατά του έχουν αρχίσει να ξαναφυτρώνουν. Και γιατί λέω ξαναφυτρώνουν? Γιατί οι ανόητοι που εκτρέφουν πρόβατα, κυρίως τα πρόβατα το κάνουν επειδή έχουν πολύ γερά κέρατα και κρανίο για να κοπανάνε τα σερνικά το ένα με το άλλο στις μάχες, τους κόβουν τα κέρατα, ποιος ξέρει με τι είδους απαράδεκτο τρόπο, τους τα κόβουν καθόλου τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, γι' αυτό έχω δει και ενήλικα κρυάρια χωρίς καθόλου κέρατα και έχω απορία πώς γίνεται αυτό. Αλλά να το, τώρα έχει αρχίσει να ξαναφυτρώνει. Εδώ το δεξί κέρατο ήταν μόνο ένα τραύμα από το απαράδεκτο εργαλείο βασανισμού που του βγάλανε τα κέρατα. Που τα κόψανε. Άρα έχει αρχίσει να ξαναφυτρώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανώς να μην καταστρέφουν ολικώς στην ανάπτυξή τους με τον τρόπο που το κάνουν αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι. Και ίσως βγάλει και η κέρατα. Ποιος ξέρει, θα φανεί. Το αριστερό υπήρχε λίγο. Οπότε μπορεί και να βγάλει και η κέρατα. Ποιος ξέρει. Και να το βλέπετε, έχει μερεύσει πια. Στην αρχή έτρεχε, φοβότανε. Αλλά τώρα έχει εξοικειωθεί ένα σπρώχνει με το κεφάλι του. Τώρα είναι να το ξύνω εδώ. Πήρε από να ξυστεί μόνο του. Να το. Νομίζω έχει μακρύνει λίγο και το μαλλί του. Έχει αρκετό γρασίδι ακόμα. Σχετικά. Γιατί έχω και τόσους δεινόσαυρους οι οποίοι εξίσου ανταγωνίζονται για την ίδια τροφή. Να το, κάποτε δεν μ' άφηνε να πλησιάσω τόσο πολύ καθώς βόσαγε. Τώρα έχει προσαρμοστεί πλήρως, αν και έχει αφήσει το κοπάδι των δεινοσαύρων και τώρα κάνει παρέα με τα σκυλιά, τα είναι στο άλλο μισό χτήμα. Τώρα έχει μπει εδώ επειδή ήθελε να φάει καλαμπόκι πριν. Να το που τρώει μαζί με τους δεινόσαυρους. Να το είναι και πιο εύκολο να το προσεγγίσουμε εννοείται και να δούμε καλύτερα τα κέρατά του. Να εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό ξύλο υπήρχε. Εντάξει, ξαναφυτρώνουμε, καλό αυτό. Του αρέσει το καλαμπόκι αυτό. Έκανα και μια εξόδωση παρασίτων όπως και σκυλιά στο ξένο ένα φάρμακο για να μην έχει αυτοπαράσιτα σε περίπτωση που κάνει και κάτι. Και να, αυτό γίνεται κάθε φορά που ταΐζω. Τα βάζω πάνω εκεί γιατί δεν τρώει και από το χώμα, θέλει ταΐσει αυτό. Θα τρώει από κάπου τέλος πάντων. Και τρώει μαζί με τους δεινόσαυρους κάθε φορά. Και αυτό ήταν το βίντεο πάνω κάτω. Και σε 5 με 6 συνδρομητές θα κάνω και την ανακοίνωση που θα λέω τους κανόνες για το giveaway και πότε θα γίνει η κλήρωση και όλα αυτά. Τα λέμε.